Θα μιλήσουμε μόνο για όμορφα πράγματα. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Η τρελή, κλαίει, γελάει. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είμαστε άνθρωποι αληθινοί. Και δεν έχουμε περάσει και λίγα. Αλλά τώρα εγώ δεν θα μιλήσω για εμάς, δεν θα μιλήσω για εμένα. Θα καλωσορίσω εσάς εδώ μέσα από τη συχνότητα του Open TV, όπου θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο στις 3 παρατέταρτο με θέματα που εμείς έχουμε αγαπήσει και θέλουμε να αγαπήσετε και εσείς. Λέγαμε θα βάλουμε ενημέρωση, γύρονται τόσο και τόσα γύρω μας. Θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά. Είμαστε σε αυτά, συμμετέχουμε σε αυτά, αλλά εμείς θέλουμε αυτή η εκπομπή να είναι κυρίως ψυχαγωγική. Και όσον αφορά την ενημέρωση, να είναι πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και δεν τη μαυρίζουν. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, την ντροπή Θεέ μου. Καλά, γελάτε. Δεν θα σας δείξω το πλατό μας το φανταστικό που είναι ένα σπιτάκι και έχει πολύ ωραίες εκπλήξεις και για εσάς αλλά και για εμάς. Διότι μέχρι πριν από λίγο να ξέρετε το στείναμε. Και μπορεί γι' αυτό να κλείω να ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω τους αγαπημένους μας συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής. Τα παιδιά που θα είναι μαζί μου μπροστά από τις κάμερες, γιατί είναι άλλα 30 πίσω από τις κάμερες. Και θα ξεκινήσω με το κορίτσι της παρέας μας, την Νάση Παραδεισανού. Κορίτσι μου! Όπου θέλω να σας πω, βλέπω την Νάση. Γιατί η Νάση είναι γυναίκα του κεφιού. Πατάει και τα γιου στα πατώματα. Και λέω θα πάω πιο εκεί με πατήσει, γιατί κάπως χειρομονιώ. Όχι αγάπη μου γλυκιά, όχι κορίτσι μου. Νάση μου, πώς είσαι. Καλή μας αρχή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μ' αρέσει μπορεί να το λέω κλισέ. Ο αριθμός 22. Είσαι ο αριθμός 22. Μπορεί να το λέω και να ακούγεται κλισέ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν το πιστεύω ότι είμαστε στον αέρα. Εγώ το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Δεν το πιστεύω ότι θα είμαστε μαζί τη Σαββατοκύριακο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα περνάμε παρέα. Εγώ με δεις, γιατί με την Νάση, όπως και με το Μάνο, αλλά δεν θέλω να κάνω spoiler, μας συνδέει πρώτα απ' όλα μια προσωπική σχέση και μετά η επαγγελματική. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον διεκδίκησα! Τον έχω βάλει στο μάτι που τότε που ήταν στην Ελένη Μενεγάκη. Τον έχω γνωρίσει στα καλλιστεία του Αντένα που δεν φόραζε το δικό μου το νούμερο, αλλά τη Ποτούλα περιμένει. Είναι ο Μάνος Μαγιάτης. Έλα! Γεια σας, κορίτσια! Γεια σου, Μάνο! Αυτό είναι Σαββατοκύριακο, τέλος! Καλά κάνεις και το λες, δεν είπατε ποτέ τον τίτλο! Δεν είπατε ποτέ τον τίτλο! Αυτή είναι ομαδάρα, αυτή είναι εκπομπάρα, αυτό είναι Σαββατοκύριακο! Αυτό είναι το μανίκι που κατεβαίνει συνέχεια! Αυτή είναι η παρουσιάστρια που την ξέρω 20 χρόνια, να πούμε χρόνια! Ναι, καλή, πες, αφού είπα ήδη 20 χρόνια, τότε που ήμασταν 5. Ανήλικα, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ δεν το λέω τώρα για κακό αυτό, γιατί τις λατρεύουμε τις γυναίκες. Αλλά βλέποντας ρόλους, πρωταγωνίστρες που δηλώνουν. Εγώ νιώθω πολύ καλά που είμαι 38 και είμαι έτσι. Θα τα λέμε και αυτά και μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Πάλι είμαι ο μεγαλύτερος παρέας, να τα λέμε και αυτά. Και εγώ είμαι μικρότερη. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν βγει στους δρόμους και τα παιδιά ιδιώ και τα παιδιά που είναι πάνω στο κοντρόλ. Να στείλουμε πολλά φιλιά και στους τεχνικούς μας που μαζευτήκαν όλοι εδώ. Σε όλη την ομάδα στήριξης των Studio Alpha και του Open. Θέλω όμως τώρα εμείς να πάμε να πάρουμε μια πραγματικά μικρή γεύση, γιατί ελπίζω να τα προλάβουμε όλα τα θέματα σήμερα, γιατί μιλάμε και τρεις, σαν να μην υπάρχει όχι, αύριο. Έχουμε θεματάρες. Έχουμε, αλλά δεν είναι κλισέ, είναι αλήθεια. Πάμε να πάρουμε τώρα μια μικρή γεύση από το ταξίδι της ημέρας. Μην χάσετε σήμερα στο Αυτό είναι Σαββατοκύριακο. Η Ματίνα